έκταση στις ειδικές δυνάμεις παραχώρησαν τα ελληνικά πετρέλαια. Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συναντήθηκε στο γραφείο του με τον πρόεδρο των ελληνικών πετρελαίων Γιάννη Παπαθανασίου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της παραχώρησης παρακείμενης έκτασης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων ΚΕΕΔ στην περιοχή του Μεγάλου Πεύκου, η οποία θα αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση των υποδομών της. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, την αίθουσα διακεκριμένων προσώπων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Σπύρος Λούις, όπου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με σύνθημα «Ο αθλητισμός ενώνει». Ο κύριος Παναγιωτόπουλος έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, τους αθλητές, τους στρατεύσιμους, στα μόνιμα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία προσήλθαν σε αυτή την κίνηση της αιμοδοσίας. Ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές, υγεία, χαρά και ευτυχία. Το γεγονός πως δεν γίνεται αποδεκτή από την Ευρώπη μια προσχηματική υποχώρηση από την επιθετική και αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, αλλά χρειάζεται να είναι σταθερή και βέβαια και ειλικρινής, τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.